Τώρα όλοι κρέμονται από τη Γερμανία. Κάμφθηκαν οι αντιρρήσεις και των Ιταλών και των Κυπρίων και των Αυστριακών. Όλοι περιμένουν το OK από το Βερολίνο, καταλαβαίνουμε, για να επιβληθεί ο αποκλεισμός αυτός. Να σου πω πρώτα απ' όλα ότι ο πρωθυπουργός της Λετωνίας, ο κύριος Λέβιτς, δήλωσε στο ΤΣΕΔΕΦ, το δημόσιο δίκτυο της δεύτερης κρατικής τηλεόρασης, ότι είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο. Είμαστε κοντά στο να γίνει κύρωση για το SWIFT προς την Ρωσία. Τώρα, αυτή την ώρα, τις τελευταίες ώρες, είναι εδώ ο Πολωνός, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Εσθονίας. Διεξάγονται αυτή τη στιγμή στην καγκελαρία συζητήσεις ακριβώς για αυτό το θέμα. Βέβαια, ο Πολωνός έθεσε και άλλα θέματα. Είπε γιατί δεν τους δίνεται όπλα, γιατί... Προφανώς και ο Πολωνός και ο Εσθονός θέλουν να γίνει αυτό και πιέζουν. Ο Πολωνός έθεσε και το θέμα του Nord Stream 1, του πρώτου Nord Stream. Που λειτουργεί. Να κλείσει και αυτός, είπε. Τώρα... Καμιά ιδέα για το πώς θα πάρει φυσικό αέριο η Ευρώπη. Έχει όμως, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει. Υπερβάλλει λίγο. Να πούμε ότι ο Σόλτς δέχεται πάρα πολλές πιέσεις, όχι μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από το εσωτερικό, από το ίδιο του το κόμμα. Από το κόμμα των Πρασίνων, από το κόμμα των Φιλελευθέρων και από τους Χριστιανοδημοκράτες. Πιέζουν τα κόμματα. Ποιοι αντιστέκονται τα μέλη της κυβέρνησης. Θέλουν να το σκεφτούν, να δούνε ποιες θα είναι οι συνέπειες από κάτι τέτοιο, όμως δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ακόμα για πολύ να κρατήσει αντιστάσεις ο Σόλτς σε αυτό το θέμα. Οι πιέσεις και από το εξωτερικό, αλλά και από το εσωτερικό είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όποιος μπει τώρα σε γερμανική εφημερίδα θα δει πιέσεις αβάσταχτες για το Σόλτς, για το Σουίτ. Είναι μονόδρομος, λες. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Παντελή.